Μητό, πες το και θα γίνει. Βλέπω την ωραία σου εκπομπή κάθε φορά και μου αρέσει πολύ. Η επιθυμία μου είναι να έρθω και εγώ μια φορά να δω στις ταινίες πώς γίνεται η μεταγλώτηση. Με αγάπη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ από την εκπομπή «Πες το και θα γίνει». Ο φίλος μας ο Αντώνης μας στείλε ένα γράμμα στην εκπομπή μας και μας ζήτησε κάτι αρκετά πρωτότυπο. Ήθελε να τον φέρουμε εδώ κοντά σε εσάς, στην ΕΡΤ1, να δει πώς γίνονται οι μεταγλωτισμοί στις διάφορες παιδικές εκπομπές. Μάλιστα. Εμείς είμαστε λοιπόν, εδώ. Αντώνη μου. Μας είπαν ότι είστε σε ώρες πρόβας. Ακριβώς είμαστε. Γι' αυτό σας διακόψαμε. Αντώνη μου, καλώς όρισες. Λοιπόν, κάτσε τώρα πρώτα να σου πω δύο πραγματάκια για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις πιο άνετα, να δεις τι ακριβώς γίνεται εδώ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οι ηθοποιοί συνεργάτες μας, οι οποίοι είναι όλοι επώνυμοι ηθοποιοί, αλλά έχουν και μια ειδική γνώση γύρω από το μεταγλωτισμό, γιατί είναι μια ιδιαίτερη εργασία ο μεταγλωτισμός, παρακολουθούν πρώτα την εικόνα για να δουν τα σκίτσα τι ρυθμό έχουν και τι ακριβώς, ποια ακριβώς φωνή θα χρησιμοποιήσουν για το κάθε σκίτσο. Αφού λοιπόν θα τελειώσει αυτή η πρόβα, μετά θα κάνουμε την εγγραφή μας. Πολύ ωραία. Θα τη μεταφέρουμε σήμερα το βράδυ στο στάδιο. Εντάξει. Και για να είμαστε... Πάμε μπροστά. Έλα, Γιώργο. Πολύ ωραία, θα τη μεταφέρουμε σήμερα το βράδυ στο σταθμό. Και για να είμαστε σίγουροι ότι θα μπει στο τρένο που θα έρθει αύριο το πρωί, θα τη βάλουμε μέσα σε ένα σακί για να τη φορτώσουμε μαζί με τις βαλίτσες. Σταμάτα, μας ξεκούφανες! Πηγαίνετε το βαγόνετο λίγο πιο κάτω. Μα από αυτή δεν υποφέρετε με τίποτα. Εντάξει, καλά είναι εκεί. Άτσι, είσαι μέσα. Εγώ είμαι η Ελίζα. Άτσι, όλη την ώρα λείπει. Πού γυρίζει? Θέλουν να με διώξουν, θα με βάλουν πρωί-πρωί στο τρένο. Δεμένη χειροπόδρα μέσα σε ένα σακί. Σαν να με έκανε ένα ζώο. Κλείν, με βρήκες. Αν ανακαλύψουν ότι κρύβει έναν εγκληματία, σίγουρα θα τη συλλάβουνε. Και θα πάω πια να κάνω την αδελφή του Ελέους. Ποιο θα κάνει. Θα εκδικηθώ την Κάντη. Θα την εκδικηθώ. Κλείν, σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Κλείν, μας πήραν είδηση. Κρύψου. Πρόσεξε, θα σκοτωθείς. Άνοιξε την κορυφή, Σταμάτα, τι πας να κάνεις. Θα σκοτωθείς, πρέπει να την προλάβουμε γρήγορα. Γρήγορα, σταμάτα, με τρέψε. Θα τσακώσει, είσαι μέσα. Η Ελίζα είμαι, σου λέω, άνοιξε. Άτσι. Γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ετοιμαστείτε για την εγγραφή. Αρχίζουμε αμέσως, Αμέσως. Βγάλτε τη μεγάλη μηχανή, Λευτέρη. Εδώ είναι ένα μικρό καμαράκι από ό,τι βλέπεις με δύο κινηματογραφικές μηχανές μεγάλες. Δηλαδή, την ταινία που βλέπανε μέσα οι ηθοποιοί θα την εφαρμόσουμε τώρα σε αυτή τη μηχανή, γιατί μέσα, όπως είπαμε, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα θόρυβος, να μην ακούγεται ούτε μηχανή ούτε τίποτα παρά μόνο οι ηθοποιοί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το τεχνικό μας το Λευτέρη που φορτώνει την ταινία από το παραθυράκι εκεί πέρα που είναι το τζάμι. Θα περνάει η εικόνα μέσα στην οθόνη, έτσι, θα βλέπουν οι ηθοποιοί να συγχρονίζονται με την εικόνα και εμείς από μέσα θα ελέγχουμε τη φωνή τους. Ένα βράδυ ο Νέλσον και μερικοί εργάτες στείλουν μια παγίδα στην Κάντη για να τη φοβήσουν. Νομίζοντας η Κάντη ότι κάποιος εργάτης είναι τραυματισμένος μέσα στο τούνελ, τρέχει για να βοηθήσει. Αλλά εκεί την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Έλα! Πρώτη φορά βλέπω σκύλο με άσπρο τρίχωμα. Είμαστε μαζί από τότε που ήμουν μωρό. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει. Τέλειωσα κιόλας. Σταμάτα. Σταμάτα λοιπόν. Μην το τραβάς. Θεέ μου! Μα αυτός είναι ο αδελφός της γιατρού Κέλλη. Αφήστε να σας εξηγήσω γιατί το έβαλα. Δεν χρειάζεται. Ξέρω. Τι ξέρεις? Μην ανησυχείς. Δεν θα μάθει κανένας τίποτα. Έχω ακούσει πολλά για σένα από την αδελφή σου. Από την αδελφή μου? Πού την ξέρεις εσύ? Τη συνάντησες? Μα δεν το ξέρεις, δουλεύει εδώ. Εδώ? Από πότε? Δυστυχώς δεν είναι τώρα εδώ. Ένας φίλος μου από το Σικάγο μου έγραψε ότι σε είδε και πάει εκεί για να σε βρει. Πήγε στο Σικάγο? Ναι, χωρίς να το ξέρει, ο ένας έψαχνε τον άλλον. Τι ατυχία. Μας ειδοποίησε ότι αφιέρωσε ο κόμμας κάτι φανταζόμενο δολοφόνο. Έχετε ακούσει τίποτα? Ούτε στον ύπνο του δεν θα μπορεί να ησυχάσει ο καημένος. Τι εφιάλτης κι αυτός. Πρέπει να γράψω ένα γράμμα στον Άρτσι και να του πω ότι ο Άρθουρ είναι εδώ. Μα τι έπαθες, Μακελέη? Έλα, σήκω πάνω και περπάτα, έλα! Τι έχεις, Μακελέη, να πάρει? Τι σου έκανε, κακόμοιρο σκυλί? Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.